με τη δέσμευση να συνεχίσουν να εργάζονται με ευθύνη προς όφελος των πολιτών και με γνώμονα την εξυπηρέτησή τους, ο επανεκλεγής Δήμαρχος Φιλιατών Σπύρος Παπάς, η νέα Δημοτική Αρχή, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων ορκίστηκαν το πρωί στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Την τελετή της ορκομοσίας τέλεσε ο ηγούμενος της Μονής Γυρομερίου, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος, με την πλειοψηφία των εκλεγμένων να επιλέγουν το θρησκευτικό όρκο, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε πολιτικός όρκος για δύο ακόμη μέλη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Την τελετή παρακολούθησαν οι βουλευτές Δεσπρωτείας Βασίλης Γιώγιακας και Μάριος Κάτσης, ο πρόεδρος της ΠΕΔΗ Πύρου και δήμαρχος Ιγουμενίτσας Γιάννης Λόλος, η δήμαρχος Σουλίου Σταυρούλα Μπραήμη, εκπρόσωποι αρχών και φορέων, αλλά και πλήθος συγγενών και φίλων των αιρετών, καθώς και δημότες. Στο όνομα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδους και εις το Ιερόν Ευαγγέλιο να φυλάττω πίστην εις την πατρίδα, υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους και να εκπληρώ ημίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Ημίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Κύριο Δεϊκόμε, Κύριο Δόσμον πρόσδεξε θέσιμον σήμερον και ενίσχυσε τους δούλους του πρώτους του Θεού σου χάρη του, είναι την επαγγελία να αυτών πληρώσαντες, άξι γέννητε της κλήσεως αυτών. Πρεσβείες τους παρακράτοντες θέσιμον Θεοτόπου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, μετά και την πλήρωση της κορυφαίας διαδικασίας σε μια δημοκρατία που είναι οι εκλογές και μάλιστα στις τοπικές κοινωνίες που αφορούν στην αυτοδιοίκησή τους. Ευχόμαστε λοιπόν σε αυτούς που ο λαός όρισε με την ψήφο τους εκλεκτούς, στην περίπτωση μας βέβαια επικεφαλής είναι ο ίδιος, ο Σπύρος ο Παπάς, και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλους τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων να εφαρμόσουν απόλυτα αυτό που μόλις ορκίστηκαν. Η ορκομοσία για έναν λόγο υπάρχει, όχι για να κάνουν οι παπάδες του εφέτους, αλλά για να υπάρχει ένα είδος εσωτερικής πίεσης, ένα είδος εσωτερικής βίας εναντίον του κακού μας εαυτού, τον οποίο όλοι μηδενός εξαιρουμένου διαθέτουμε. Διότι αν δεν γίνει αυτό, η αρχή των άνδρα δίκριση, έλεγαν οι αρχή. Με άλλα λόγια, δώσουμε εξουσία να την πιωσήμα. Και επειδή σε αυτές τις διαδικασίες η εξουσία πάντα ενεργεί διαβρωτικά, ενεργεί με έναν τρόπο ο οποίος συνήθως δεν είναι εύκολος για τον άνθρωπο, είναι δύσκολη διαχείριση εξουσίας, το ακούσαμε και νωρίτερα. Είναι πολύ δύσκολο, ομολογούν από τα αρχαία χρόνια οι σοφοί να κουμαντάρει τους ανθρώπους. Γι' αυτόν τον λόγο οφείλει ο άρχον, ο άνθρωπος που έχει εξουσία και τη διαχειρίζεται, να πιέζει τον κακό του εαυτό, ώστε να μην λειτουργήσει αρνητικά. Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου, να είμαι πιστό στην πατρίδα μου, να επαφού στο Σύνταγμα και τους νόμους, και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Στη συνέχεια, ο επανεκλεγής Δήμαρχος αναφέρθηκε στο έργο της προηγούμενης θητείας αλλά και στις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία. Σήμερα είμαστε πάλι εδώ ενώπιόν σας, δίνοντας όρκο τιμής, ευθύνης, συνέπειας και συνέχειας προς όλους εσάς τους δημότες μας, στους νόμους, στους θερμούς του κράτους που καλούμαστε να υπηρετήσουμε. Να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά και έτοιμα, χωρίς διακρίσεις και σκοπιμότητες, μακριά από διοτέλεια και προσωπικά συμφέροντα. Η εντολή ευθύνης
δεν δόθηκε μόνο στη δική μας παράταξη, αλλά και στα μέλη των άλλων παρατάξεων. Αναγνωρίζοντας ως θεμητή την έκφραση διαφορετικής γνώμης και κανόπισης κριτικής τόσο από τους αιρετούς όσο και από τους πολίτες, δεν αποτελούν για μας εμπόδιο για συμπόρευση, συνεργασία, συνέργεια και συναντήληψη στα προβλήματα του τόπου. Άλλωστε, δεν χρειαζόταν η απλή αναλογική για να κάνουμε πράξη τη συνεργασία. Το αποδείξαμε την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Επομένως, οφείλουμε όλοι να δεσμευτούμε για συνέχιση ενεργειών και πράξεων που σκοπό έχουν την πρόοδο του τόπου. Άφησα για το τέλος ένα μήνυμα που αφορά τη δική μου παράταξη και εμένα προσωπικά. Οι πολίτες, εκτιμώντας την προσπάθειά μας έδωσαν νέα ισχυρή εντολή. Κανένας, μα κανένας, δεν έχει δικαίωμα να διαψεύσει τις προσδοκίες των πολιτών. Με τη σεμνότητα, την ταπεινότητα που μας διέκρινε την προηγούμενη δημοτική περίοδο, θα συνεχίσουμε και την επόμενη. Άλλωστε είμαι από αυτούς που απέδειξα ότι δεν λογαριάζω τον πολιτικό κόσμο. Κατάλαβα ότι οι συνάδελφοί μου είναι όλοι αποφασισμένοι και με εργατικότητα και με αποτελεσματικότητα θα συνεχίσουμε και την επόμενη δημοτική περίοδο. Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου προς όλους εσάς για μια ακόμη φορά, σας διαβεβαιώνω ότι η προσπάθειά μας θα είναι άοπλη, χωρίς σκοπιμότητες και πάντα στην αρχή της δίκαιης και χρηστής διοίκησης. Εύχομαι σε όλους υγεία, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Δημήτρης Σκεύης, σημείωσε ότι η αντιπολίτευση θα είναι δίπλα σε κάθε θετική προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, αλλά απέναντι σε οτιδήποτε δεν εξυπηρετεί το γενικό καλό. Να πω ότι από την πλευρά μας θα σταθούμε κοντά στη Δημοτική Αρχή σε κάθε θετική προσπάθεια, θα είμαστε αρκετοί στην προσπάθειά της. Χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι θα σταθούμε απέναντι στεναρά σε οτιδήποτε δεν εξυπηρετεί το γενικό καλό. Οι αρχές μας και στην αντιπολίτευση θα είναι αυτές που εξαγγείλαμε και στην προεκλογική περίοδο και όλο αυτόν τον καιρό. Η αξιοκρατία και η δικαιοσύνη θα είναι στην πρώτη γραμμή και θα σταθώ σε μια αποστροφή του λόγου του Μάρκου, που μιλήσει για τον άνθρωπο. Πάνω απ' όλα είναι οι πολίτες, οι δημότες, σε κάθε περιοχή, σε κάθε κοινότητα του μεγάλου και του πνευματικού δημού. Χαιρετισμό απίφθηναν οι κύριοι Γιώγιακας και Κάτσης, οι οποίοι τόνισαν ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλευρό του Δήμου και της περιοχής από τις θέσεις τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ένα Δήμο που είναι από τους μεγαλύτερους σε έκταση, αλλά έχει ανθρώπους που αγαπάνε τον τόπο τους, ανθρώπους που θέλουν την πρόοδο, που θέλουμε να τον βοηθήσουμε να σταθεί στα πόδια του. Εγώ σαν βουλευτής της κυβέρνησης και προσωπώντας και τον πρόεδρο μου, θέλω να πω τόσο στον Δήμαρχο και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, στα τοπικά διαμερίσματα, στους Προέδρους, ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία, θα δώσουμε τις καλύτερες και τις πιο δυνατές δυνάμεις, έτσι ώστε να βοηθήσουμε την περιοχή μας. Και ένας λόγος παραπάνω είναι κατάγομαι από αυτή την περιοχή και είναι υποχρέωση μου να στηρίζω τον τόπο. Να είστε καλά όλοι, καλή και δημιουργική διαδραστία. Εύχομαι ξανά και πάλι πολύ καλή θητεία, παραγωγική θητεία σε όλους σας, σε όλες σας. Να έχετε πάντα στο νου σας ότι πάνω απ' όλα εκπροσωπείτε τους δημότες και με αυτό το βλέμμα, με αυτή τη λογική, με αυτή τη σκέψη, εγώ από το δικό μου μετερίζει, όπως και στην προηγούμενη μου θητεία, ως κυβερνητικός βουλευτής, τώρα και από τη νέα μου θητεία, από τον νέο χρόνο, ως βουλευτής αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα είμαι αρρωγός και αυτή την τετραετία στη Δημοτική Αρχή, προκειμένου και να ολοκληρωθούν τα έργα που έχουμε ήδη δρομολογήσει, αλλά και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να σχεδιαστούν και να δρομολογηθούν και νέα. Και πάλι συγχαρητήρια και καλή θητεία. Ευχαριστώ πολύ. Μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα, ο Δήμαρχος εκτίμησε ότι οι δημότες τον εμπιστεύτηκαν εκ νέου χάρη στην οικοκυρωσύνη και το έργο που παρήγαγε η Δημοτική Αρχή στην θητεία που ολοκληρώνεται και σημείωσε τις προκλήσεις για τον ακριτικό Δήμο που πρέπει να αναμετρηθεί με την γύρανση του πληθυσμού και την ανεργία. Οι συμπολίτες μας εκτίμησαν, όπως είπα και πριν,
ότι αλλάξαμε το μοντέλο διοίκησης. Αντί να έρχονται οι πολίτες στο Δήμο, πηγαίναμε εμείς στους πολίτες, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματά τους, κοντά στους πολίτες, με την οικοκυρωσύνη την οποία επιδείξαμε τα προηγούμενα χρόνια. Βάλαμε, εξυγειάναμε κατά μεγάλο ποσοστό το Δήμο Φιλιατών, δρομολογήσαμε πάρα πολλά θέματα, λύσαμε πάρα πολλά προβλήματα με πρώτη προτεραιότητα τα προβλήματα της σύνδρευσης και φέτος ευτυχώς περάσαμε ένα καλό καλοκαίρι χωρίς ουσιαστικά προβλήματα για πρώτη φορά ίδρευσης και όπως βλέπουμε όλοι και διαβάζουμε, πάρα πολλοί δήμοι αντιμετώπισαν προβλήματα λειψιδρίας σε τοπικές κοινότητες. Εμείς ευτυχώς δώσαμε μεγάλο βάρος σε αυτό το θέμα, δρομολογήσαμε και πάρα πολλά προβλήματα, θέματα που αφορούσαν το Δήμο Φιλιατών. Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουμε τις δημοπρατήσεις. Είδαν ότι δουλεύουμε. Είναι ότι δεν κάνουμε διακρίσεις, στηρίζουμε όλους τους πολίτες, αντιμετωπίζουμε με διαφάνεια και ισονομία όλους τους πολίτες και μας έδωσαν νέα ισχυρή εντολή. Όπως είπατε, βρισκόμαστε σε έναν Δήμο με γερασμένο πληθυσμό, που σημαίνει ότι πρέπει όλοι μας να βρισκόμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά φυλάνε θερμοπύλες, να μπορούμε να τους συμπαρασκόμαστε, να τους βοηθάμε, να τους είμαστε χρήσιμοι, να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα και να δρομολογήσουμε κάποια πράγματα, όπως είπα, τα οποία θα βγάλουν το Δήμο από την αφάνεια.